πρώτη σου κλίση στην Εθνική, ήρθες από τον Πειραιά, μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου της ομάδας του Ολυμπιακού. Πρώτα συναισθήματα με το εθνόσημο. Εντάξει, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα. Είναι νομίζω κάθε παιδί μια τιμή να αφορά την εμφάνιση της χώρας του. Πόσο μάλλον όταν είσαι 18 χρονών και είναι αυτό εθνική ανδρών. Φαντάζομαι το ότι ζεις και μένεις στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ και την νοοτροπία. Είμαστε πολύ κοντά. Πώς σου φαίνεται το επίπεδο του κυπριακού μπάσκετ? Είδες κάποιους από τους συμπαίκτες σου? Φαντάζομαι παρακολουθείς όποτε έχεις και την ευκαιρία. Εντάξει, προφανώς και το επίπεδο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι διαφορετικό στο μπάσκετ. Αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η διοίκηση και οι προπονητές και όλοι γενικά η Κύπρος κάνουν μια απίστευτη πρόοδο στο κομμάτι του μπάσκετ. Επόμενος αντίπαλος η Αυστρία. Σίγουρα είναι σημαντικό ένα καλό αποτέλεσμα στην έδρα μας. Φυσικά είναι και μια νέα προσπάθεια, πολλά νέα παιδιά. Θα δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας αύριο. Εντάξει, είναι σίγουρα δύσκολο μάτς, αλλά πιστεύω ότι με την προετοιμασία που έχει κάνει ο coach και θα κάνουμε ακόμα, νομίζω θα πάμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται.